Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου, πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Επιχείρηση ΕΤΟΣ της ελληνικής αστυνομίας με κινητές μονάδες σε όλη τη χώρα. Μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό στα νοσοκομεία. Παναγιώτης Μίκας. Δεν εμπλέκομαι σε μικροπολιτικές, θεωρώ μείζον θέμα τη σωτηρία της πατρίδας. Κινητοποίηση στην αυτοδιοίκηση εν ώψη της ψήφισης της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Οι πρώτες αντιδράσεις για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη Νέα Κείο. Ενεργοποιείται από σήμερα ο θεσμός των κινητών αστυνομικών μονάδων και κατανομή 150 οχημάτων ειδικού τύπου στα σύνορα και σε ακριτικές περιοχές της χώρας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχέδιου ΑΕΤΟΣ για την αστυνόμευση, επιτήρηση τοπικών οικισμών και συνόρων. Τέτοια παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σήμερα και στην Αρκαδία. Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση του θεσμού των κινητών αστυνομικών μονάδων και των 150 οχημάτων ειδικού τύπου για την αστυνόμευση των παρεμεθόριων περιοχών, δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος αντιγκλιματικής πολιτικής του Υπουργείου μας. Είναι μια όμορφη ημέρα η σημερινή, είναι μια όμορφη στιγμή για την ελληνική αστυνομία, γιατί έχουμε την δυνατότητα να υποστηρίξουμε εμπράκτως αυτό που είναι η νέα φιλοσοφία, το νέο δόγμα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και το δόγμα, όπως καλά γνωρίζετε, είναι η συμφιλίωση της ελληνικής κοινωνίας με την ελληνική αστυνομία. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια ήδη έχει εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο μάλιστα έχει και την επωνυμία, την χαρακτηριστική επωνυμία ΑΕΤΟΣ, δηλαδή αστυνόμευση, επιτήρηση τοπικών οικισμών και συνόρων. Σε αυτό λοιπόν το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε με την πολύτιμη, πολυτιμότατη, σε υπερθετικό βαθμό βοήθεια των επιτελών και ιδιαίτερα του κυρίου επιτελάρχη, συμπεριλαμβάνονται σήμερα που γίνεται η συγκεκριμένη τελετή η παράδοση 4 αυτοκινήτων, το ένα είναι ήδη στα Γιάννενα, τα οποία θα πάνε σε νομούς που έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Η επιλογή των 4 αυτών νομών έγινε όχι αυθαίρετα, αλλά με βάση τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και έχουν στόχο, ιδιαίτερα οι κινητές αστυνομικές μονάδες, ΚΑΜ, να καλύψουν τα όποια κενά στην συνολική αστυνόμευση αυτών των νομών. Η αστυνομία δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο, διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα και όταν λέμε συμφιλίωση και κοντά στον πολίτη, εννοούμε τον κάθε πολίτη, όχι τον πολίτη της πόλης μόνο. Τον παππού στα σύνορα που φοβάται, που θέλει να μιλήσει, τον άνθρωπο που είχε ένα πρόβλημα στα απομακοχώρια, έναν άλλο που θέλει, δεν ξέρει γράμματα και θέλει κάποιος να το βοηθήσει. Άρα κινητές μονάδες σε περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά. Τα συγκεκριμένα οχήματα που βλέπετε, πάλι μιλώντας για την περιφέρεια της Ελλάδος, στο κέντρο νομίζω έχει πετύχει ήδη και θα επεκταθεί ο αστυνομικός γειτονιάς, οι πεζές παρυπολίες, τα τοπικά συμβούλια πρόληψης. Άρα η αστυνομία ξαναδείχνει ένα πρόσωπο κοινωνικό, προληπτικό και αποτρεπτικό. Προφανώς θα κάνει και τη δουλειά της στη δίωξη του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Προφανώς και προφανέστατα. Να μην υπάρχει εκεί καμία επιφύλαξη, αμφισβήτηση, παρεξήγηση. Όμως αυτά θα συμβαίνουν, ελπίζω να συμβαίνουν, από καιρούς καιρών, αλλά κάθε μέρα η αστυνομία είναι παρούσα και πρέπει να το δείχνει αυτό ότι είναι παρούσα πλάι στον πολίτη, μαζί με τον πολίτη, για να καταλάβει και ο πολίτης τη νέα σχέση. Άρα επαναπροσδιορίζουμε διάφορα πράγματα. Θα ήμουν πάρα πολύ άδικος αν δεν έλεγα ότι αυτή η πρώτη κίνηση της προμήθειας αυτών των οχημάτων είναι από την προηγούμενη κυβέρνηση. Υπάρχει μια συνέχεια στην Ελλάδα. Δεν είναι κανένας μάγος που ξαφνικά βγάζει ένα λαγό από το καπέλο, και αν δεν έλεγα τη μεγάλη συμβολή του Γενικού Γραμματέα και του Επιτελείου, πάντα υπό την καθοδήγηση του Αρχηγού.
Άρα δουλεύει όλη η ομάδα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που βλέπετε όλοι. Στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά από όλους μας για τη βελτίωση της αστυνότητας γενικότερα, διαμορφώνουμε σήμερα ένα νέο μοντέλο, αυτό της ίδρυσης των κινητών αστυνομικών μονάδων. Το μοντέλο αυτό συνίσταται στη συμπλήρωση της οργανωτικής δομής για την επίτευξη του στόχου μας, που είναι η καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στη στενότερη συνεργασία και ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων αστυνομίας-πολίτη σε όλα τα επίπεδα. Το νέο αυτό μοντέλο θα λειτουργήσει πιλωτικά σε ορισμένες περιοχές και τα ασφαλή συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα μελετηθούν άμεσα, ώστε να γίνει επέκταση του θεσμού αυτού το συντομότερο δυνατό στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειάς μας. Ως προς την αποστολή των κινητών αστυνομικών μονάδων, αυτή συνίσταται στη συμπλήρωση της οργανωμένης αστυνομικής δράσης, ιδίως σε θέματα γενικής αστυνόμευσης, μέσω της διενέργειας περιπολιών και της παροχής εξυπηρέτησης στους πολίτες. Απότερος σκοπός είναι οι κινητές αστυνομικές μονάδες να ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών, αποτελώντας ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνομικής διαχείρισης τοπικών θεμάτων και προβλημάτων μεσαίου επίπεδου, που χρήζουν άμεσης διαχείρισης ή επίλυσης. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας επιδιώκει κινητές αστυνομικές μονάδες να συμβάλλουν αποφασιστικά τόσο στην αναγκαία ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε δυσπρόσιτες περιοχές, όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας φιλικής και ανθρώπινης προσέγγισης των πολιτών σε καθημερινή βάση. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψω βέβαια να ευχαριστήσω το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, που με την προσφορά των 150 οχημάτων ειδικού τύπου που ενισχυθήκαμε, μας δίνει τη δυνατότητα να επιτηρούμε ασφαλέστερα τα σύνορα και τις ακριτικές περιοχές της χώρας μας και να αντιμετωπίζουμε το διασυνοριακό έγκλημα στην κάθε του μορφή. Αναστάτωση επικρατήσεως εργαζόμενων της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Ναυπλίου με αφορμή οξύ περιστατικό που συνέβη την Τρίτη σε νοσηλευτή του νοσοκομείου που βρισκόταν εκτελώντας τα καθήκοντά του στο χειρουργείο. Ο νοσηλευτής έπεσε ευνηδίως την ώρα της δουλειάς του με οξύ πρόβλημα στην καρδιά, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας. Οι συναδελφοί του εύχονται καλή ανάρρωση, όμως σημειώνουν ότι η έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία προκαλεί έντονο στρες και εξάντληση στους εργαζομένους. Είναι γεγονός ότι από χτες όλοι μας, μα όλοι μας όμως από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, είμαστε τόσο πολύ στεναχωρημένοι, είμαστε τόσο πολύ θυμωμένοι, είμαστε αγανακτισμένοι, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματά μας. Από χτες όλοι προσευχόμαστε και όλοι θέλουμε να γυρίσει ο συνάδελφός μας πίσω, γερός. Την ώρα της, την ώρα που εργαζότανε, ήταν στην ώρα της εργασίας του, μέσα στο χειρουργείο είναι ένας φοβερά καλός νοσηλευτής, είναι πάρα πολύ, είναι πολλών χρόνων, είναι πολύ έμπειρος. Σας πληροφορούμε κιόλας ότι σε λίγα χρόνια θα ετοιμαζόταν να βγει στη σύνταξη, τόσο παλιός είναι. Όχι, ετοιμάζεται να βγει στη σύνταξη. Είχε ένα άσχημο συμβάν με την υγεία του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ευτυχώς, μπορεί να το πει κανείς ευτυχώς, μέσα στην ατυχία του το έπαθε στην εργασία του, αλλά ευτυχώς και δυστυχώς αυτό. Ο κόσμος... Διασωληνώθηκε αμέσως, θέλετε να πείτε εκεί. Βεβαίως, ναι, το ευτυχώς πάει εκεί, ότι ήταν όλοι από πάνω του, οι συνάδελφοι, οι γιατροί, οι συνεργάτες, όλοι διασωληνώθηκε αμέσως. Δεν χάθηκε πολύτιμος χρόνος αν ήταν εκτός ενώ νοσοκομείου. Λοιπόν, και έχει φύγει για Αθήνα. Καρδιολογικό είναι το επεισόδιο. Είναι καρδιολογικό, καρδιολογικής φύσης το επεισόδιο. Όλοι προσευχόμαστε από χτες, θέλουμε να γυρίσει πίσω στην οικογένειά του πρώτα και μετά στην εργασία του. Πολύτιμος συνεργάτης είναι λοιπόν. Βεβαίως είναι πολύτιμος και καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως είναι η υγεία τώρα και με αυτούς τους λίγους που έχουμε μείνει, ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να ξέρει και να σταματήσει πλέον να πιέζει όλους εμάς που δουλεύουμε στην υγεία. Ας πάει να πιέσει τους βουλευτές που ψηφίζει, ας πάει να πιέσει τους εφοριακούς, τους δήμους, τους υπουργούς, όλους, αλλά όχι εμάς. Όλοι οι υγειονομικοί, σας το έχουμε ξαναπεί και το ξέρει και ο κόσμος και το βλέπει, αλλά μάλλον δεν θέλει να το δει κανονικά, υπερβάλλουμε αυτούς, είμαστε λιγοστοί, είμαστε απλήρωτοι. Ποιος μου λέει εμένα ότι αυτό που έπαθε ο συνάδελφός μου δεν θα το πάθω σήμερα ή αύριο εγώ, και δεν είναι αποτέλεσμα πίεσης, δεν είναι αποτέλεσμα άγχους, δεν είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της κακομοιρίας που μας έχουν καταλήξει να δουλεύουμε. Δουλεύετε κανονικές βάρδιες ή
παραπάνω βάρδιες για να μπορέσετε να βγάλετε πέρα. Δουλεύουμε παραπάνω, δηλαδή 2-8 ώρα και μες την ημέρα. Το χειρουργείο, που είναι και ένα νευραλγικό σημείο, ένας νευραλγικός χώρος του νοσοκομείου, είναι τα παιδιά όλα τα πρωινά με όλα τα τακτικά χειρουργία και αν τύχει και πήγον, και μετά εφημερεύουν και μπορούν να πάσουν ανά πάσα στιγμή συμβεί κάτι επίγον, να έρθουν από τα σπίτια τους για να μπορέσουν να σώσουν έναν συνάνθρωπό μας. Στη δυνάμη δηλαδή, και αυτό βέβαια έχει το κόστος του και στο άστρες και στην οικογενειακή σας ζωή, φαντάζομαι. Δυστυχώς αυτό βλέπουμε, γιατί δεν είναι το μοναδικό συμβάν τώρα αυτό, συναδέλφου. Έχουμε και παλιότερα συμβάντα. Πάλι ευτυχώς με πολύ καλή κατάληξη, που το ίδιο ευχόμαστε τώρα και για τον συνάδελφό μας. Με πάλι καρδιολογικής φύσης προβλήματα, με ρήξεις ανευρισμάτων από συναδέλφισές μας. Πρόσφατα δεν έχει ακόμα γυρίσει, με το καλό θα γυρίσει η άλλη συνάδελφός μας γερή, πριν από 1-1,5 χρόνο πάλι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, υποσχέσεις, είχαμε υποσχέσεις από τον διοικητή του νοσοκομείου Οργολίδας, θα στείλει προσωπικό, θα ενισχύσει. Δεν ευθύνεται άμεσα και αυτός, όχι μόνο, δεν είπα, αλλά όλες οι υποσχέσεις, από εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι από τον διοικητή μέχρι και τον υπουργό ή τον βουλευτή που έρχεται και τάζει, είναι υποσχέσεις. Δεν γίνονται στην πράξη. Και είμαστε πολύ λίγοι. Ο κόσμος μπορεί να έχει παράπονα, μπορεί να σας παραπονείται, να λέει ότι έρχεται το πρωί να βγάλει το εισιτήριό του, να κάνει τις δουλειές του, να μην βρίσκει υπαλλήλους. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Δεν υπάρχουν ούτε διοικητικοί, δεν υπάρχουν ούτε τεχνικοί, δεν υπάρχει γιατροί. Έγκυται εφημερία κλειστή, βέβαια, του ναυπλίου. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην υπάρχει γιατρός να εφημερεύσει για το χειρουργικό τομέα. Αυτό το λέμε. Κρούμε για άλλη μια φορά τον κόδωνα κινδύνου. Οι υπόλοιποι όλοι δεν μπορούμε να πάρουμε και το βάρος του γιατρού, της γιατρικής πλευράς, γιατί καταλαβαίνω ότι είμαστε νοσηλευτικό, είμαστε παραγιατρικό, είμαστε βοηθητικό, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό. Λοιπόν, πρέπει να κάνουν κάτι. Δεν ξέρω τι θέλω. Νοσηλευτές, κυρία Θανασούλα, αυτή τη στιγμή κρατάτε ολόκληρο το φορτίο. Αυτή τη στιγμή στην νοσηλευτική μονάδα ναυπλίου, με δύναμη 110 με 115 περίπου κρεβάτια, είμαστε συνολικά γύρω στους 35 νοσηλευτές. Περιβάλλεται αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αντιστοιχεί στον καθένα μας. Τη δική του ξεκάθαρη θέση όσον αφορά τον εσωτερικό δανεισμό του κράτους από τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, κατέθεσε στην DR τηλεόραση ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι πρωτίστως πρέπει να σωθεί η πατρίδα, διατηρώντας όμως τον σεβασμό στις ανάγκες των Δημοτών, κάτι που δεν το θεώρησε ιδιαίτερα δύσκολο. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει διαθέσιμα 15 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και έχω πει, αν τα χρήματα αυτά είναι αναγκαία για την πατρίδα, να τα πάρει. Mm-hmm. Εγώ δεν το θεωρώ μείζον ζήτημα αυτό. Δηλαδή δεν είναι σημαντικό. Τώρα είναι στην Εθνική Τράπεζα. Αν πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδας με ένα επιτόκιο 2,5%, mm-hmm. το κράτος κάνει ένα εσωτερικό δανεισμό να τα αξιοποιήσει. Mm-hmm. Άλλωστε τα χρήματα αυτά στο μεγαλύτερο βαθμό είναι κρατικά χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να μην σας πω ότι η άποψή μου είναι ότι όλα τα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό πρέπει να πηγαίνουν όλα και για όλους στην Τράπεζα της Ελλάδας. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είναι μείζον ζήτημα για την αυτοδιοίκηση. Εδώ χάσαμε 70% από τους πόρους τους οποίους παίρναμε. Είναι θέμα αυτό για να ξεκινήσουμε διαδικασία πολέμου? Δεν είναι για μας. Δεν συμμετέχω εγώ σε τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν ακουμπάνε σε καμία λογική. Ο Δήμος μας θα λειτουργήσει κανονικά αύριο Παρασκευή και όλα αυτά τα οποία λέγονται εδώ. Κοιτάξτε, εμείς οι Δήμαρχοι δεν είμαστε μέλη συνδικαλιστικών σωματείων. Είμαστε εργατική ένωση. Mm-hmm. Έχουμε να προσφέρουμε στον κόσμο συγκεκριμένες υπηρεσίες. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να κάνουμε. Ο Δήμος Καλαμάτας ήταν πάντοτε ανοιχτός και θα είναι πάντοτε ανοιχτός όσο εγώ είμαι ο Δήμαρχος. Και από εκεί και πέρα, αν η πατρίδα χρειάζεται συνδρομή από το Δήμο, και δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είμαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω υπάρξει ψηφοφόρος και δεν έχω αυτή την συγκεκριμένη ιδεολογία. Δεν το τοποθετείτε πολιτικά, κατά. Μιλάμε για την πατρίδα. Mm-hmm. Αν πτωχεύσει η πατρίδα, θα πτωχεύσει. Δεν πτωχεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μείζον ζήτημα λοιπόν σε αυτόν τον τόπο σήμερα είναι να διατηρηθούμε στη ζώνη του ευρώ. Mm-hmm. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Mm-hmm. Η γραμμή η οποία έχει χαραχθεί να συνεχίσει να υπάρχει, διότι αν η χώρα μας βγει από το ευρώ ή πτωχεύσει, mm-hmm. τα προβλήματα στην κοινωνία μας θα είναι τέτοια έντασης που αλίμονο στο Δήμαρχο που θα κληθεί να τα διαχειριστεί. Mm-hmm. Αν στο Δήμο Καλαμάτας, να σας πω κάτι, 15 εκατομμύρια ευρώ τώρα που είναι στις διάφορες τράπεζες διαθέσιμα. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, αν η χώρα πτωχεύσει, τι θα μου κάνουν εμένα αυτά τα 15 εκατομμύρια που είναι κρατικά λεφτά σε τελευταία ανάλυση? Κάποια από αυτά είναι των Καλαματιανών, τα περισσότερα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα. Κάποια από αυτά δεν χρειάζονται, γυμνάζουν 3, 4, 5 εκατομμύρια.
Λοιπόν, εάν η χώρα καταρρεύσει, εγώ τι θα κάνω με αυτά? Θα λέω έχω για 15 μέρες ακόμα χρήματα? Αυτά είναι αστεία πράγματα. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να πάει αυτός ο τόπος λίγο πιο μπροστά. Και να αφήσουμε και τις μεγάλες κουβέντες και τις αγωνιστικές διαθέσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν έχω καμία αγωνιστική διάθεση. Μάλιστα. Η μόνη αγωνιστική διάθεση που έχω είναι να σωθεί ο τόπος. Και η χώρα μας να μπει σε μία σειρά. Κύριε Δήμαρχε, μου επιτρέπετε. Μόνο. Ναι. Και να συμβάλλω σε αυτό κατά τις δυνάμεις τις οποίες έχω. Μάλιστα. Αυτό και τίποτα άλλο. Είναι πολύ κατανοητό. Δεν πρόκειται να ακολουθήσω κανέναν ψευτοαγωνιστή. Κανέναν. Μάλιστα. Εγώ απολογούμαι μόνο απέναντι στους δημότες μου και απέναντι στη συνείδησή μου. Και σε κανέναν άλλο. Κατάλαβα λοιπόν ότι δεν θέλετε να δώσετε κανένα χρώμα και καμία απόχρωση σε όλη αυτή την αίθουσα. Εγώ, αγαπητοί μου, είμαι ανεξάρτητος δήμαρχος. Έχω την ιδεολογία μου, η οποία δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι ανεξάρτητος, δεν είμαι αριστερός. Είμαι ανεξάρτητος δήμαρχος στην πράξη. Δεν κοροϊδεύσα τον κόσμο προεκλογικά, λέγοντάς του ότι εγώ θα έχω μια πολιτική που θα έχει τα συμφέροντα πρώτα της Καλαμάτας. Αυτό το τηρώ. Και κοιτάω να είμαι νυφάλιος και λογικός πάντοτε και να μπορώ να βάλω τα πράγματα σε μία σειρά. Πρώτα το συμφέρον της πατρίδος, μετά το συμφέρον της πόλης. Μάλιστα. Και το συμφέρον των δημοτών μου, προς τους οποίους απολογούμε. Δεν πρόκειται να παίξω παιχνίδια, δεν πρόκειται να εκπροσωπώ κανένα κομματικό γραφείο. Mm-hmm. Δεν είμαι κομματικός υπάλληλος, ούτε γραμμή παίρνω. Μάλιστα, πολύ σωστή τοποθέτηση. Νομίζω αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να έχω ως δήμαρχος. Νομίζω. Δεν λέω ότι το κάνουν οι άλλοι. Ο καθένας όμως απολογείται στους δημότες και στη συνείδησή του. Κύριε Δημάρχε, να σας ρωτήσω κάτι. Είστε σαφείς στην τοποθέτησή σας. Θεωρείτε ότι το κράτος, το κεντρικό κράτος, δεν είχε άλλους τρόπους να συγκεντρώσει χρήματα, όπως παραδείγματος χάρη είχε πει και προεκλογικά από διάφορες λίστες, από εκεί που είναι συγκεντρωμένος ο πλούτος, όλα αυτά ώστε να μπορέσει. Κοιτάξτε, να... αυτά είναι γενικά. Ναι. Εγώ δεν είμαι υπουργός των οικονομικών. Αλλά εκείνο το οποίο ξέρω είναι ο καθένας έχει εκλεγεί και απολογείται ως πολιτικός οργανισμός. Ας τα κάνουν αυτά και ας τα πούνε. Εγώ από αυτήν την άκρη τη μικρή που είμαι, εκλεγμένος για να κάνω συγκεκριμένη δουλειά, πρέπει να την κάνω κατά τον τρόπο που επιβάλλει το Σύνταγμα, οι νόμοι του κράτους, η συνείδησή μου και το συμφέρον της πατρίδος μου. Μάλιστα. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Ο Δήμος είναι ένας βραχίωνας του κράτους, έκφραση του κράτους. Mm-hmm. Ποτέ δεν θα πω ότι αν δώσω εγώ τα 15 εκατομμύρια θα πάψω να λειτουργούν τα φορτηγά, τα φώτα, κάτι τέτοιες ιστορίες τις οποίες βγαίνουν και λένε κάποιοι στην τηλεόραση, οι οποίες δυστυχώς δεν μας τιμούν. Μάλιστα. Και τα λέγω με θάρρος αυτά, έτσι. Ναι, είστε σαφείς πραγματικά και η τοποθέτησή σας είναι κάθετη. Απολύτως σαφείς και η πόλη μου έχει μία πορεία η οποία είναι εξαιρετική μέσα στην κρίση. Mm-hmm. Και χαίρομαι ειλικρινά γι' αυτό, γιατί οφείλεται και στους δημότες μου, με ενότητα προσπαθούμε. Και αυτά που λέω εγώ, την ενότητα υπηρετούν και τα σκουπίδια μας τα έχουμε βάλει σε μια σειρά και σε τάξη. Mm-hmm. Είμαστε παραδειγματικοί σε όλη την Ελλάδα και κοιτάμε συνονοούμενοι σε αυτόν εδώ τον τόπο να προχωρήσουμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Αυτή είναι η δουλειά του Δημάρχου και αυτή κάνω. Ούτε πρόκειται να πουλήσω ηρωισμού σε κανέναν, μαγκές και μεγάλες κουβέντες. Μάλιστα, είστε πολύ σαφείς, όπως πάντα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ, σας πάρω και πάλι για δύναμη και συγχαρητήρια στο DRTV για τις ωραίες εκπομπές του, για την ωραία παρουσία του. Και εμείς σας χαιρόμαστε εδώ και σας παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αγάπη για όλους τους αργολιδείς. Δείτε σε λίγο. Με λαμπρότητα γιορτάστηκε ο Άγιος Γεώργιος σε όλη την Πελοπόννησο. Μεταναστευτικό. Οι προτάσεις για τη Σύνοδο Κορυφής. Καρδιολογικό συνέδριο στο Ναύπλιο. Η ΚΕΔΕ προγραμματίζει μια σειρά από κινητοποιήσεις εν ώψη της συζήτησης σήμερα στην αρμόδια επιτροπή στη Βουλή και την αυριανή ψήφιση από την Ολομέλεια της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που αφορά τη δέσμευση των ταμιακών διαθεσίμων, φορέων του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης. Σήμερα, 5η 23 Απριλίου, στις 18:30, η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ παραβρέθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, όπου ο Πρόεδρος Γιώργος Πατούλης παρουσίασε ενώπιον των βουλευτών της Επιτροπής τις θέσεις της ΚΕΔΕ σχετικά με το περιεχόμενο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Αύριο, Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 11:30, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και δήμαρχοι από όλη τη χώρα θα συγκεντρωθούν στη Βουλή προκειμένου να επιδώσουν στο Προεδρείο της και στους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, καθώς και αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις εν ώψη της ψήφισης της πράξης νομοθετικού περιεχομένου στην Ολομέλεια της Βουλής, που συνεδριάζει για το σκοπό αυτό στις 12 το μεσημέρι.
Ταυτόχρονα, αύριο Παρασκευή, οι υπηρεσίες των Δήμων όλης της χώρας θα παραμείνουν συμβολικά κλειστές από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, με εξαίρεση τις κοινωνικές υπηρεσίες, και οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν έξω από τα δημοτικά καταστήματα ως ένδειξη συμπαράστασης, της στήριξης, της κινητοποίησης, της αυτοδιοίκησης. Παραμένει το αίτημα της ΚΕΔΕ για συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να ενημερωθούμε με υπεύθυνο και ειλικρινή τρόπο για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, προκειμένου η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην εθνική προσπάθεια για ξεπέρασμα της κρίσης. Η πρώτη ενημερωτική συγκέντρωση της Λαϊκής Συσπήρωσης των Δημοτών της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Κύου του Δήμου Άργους Μυκηνών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην κεντρική πλατεία της πόλης, με θέμα την ανοιχτή χωματερή που λειτουργεί δίπλα από τα σπίτια τους και τις συνέπειές της, αλλά και τις εξελίξεις που θέλουν τη δημιουργία κέντρου επεξεργασίας σκουπιδιών στην ίδια θέση από πλευράς του Δήμου. Οι πρώτες αντιδράσεις σημειώθηκαν ήδη από τους κατοίκους, που από ό,τι φαίνεται αναμένεται να αντιδράσουν στεναρά σε μια τέτοια εξέλιξη. Σήμερα λοιπόν καλέσαμε τους κατοίκους Νέας Κύου, που αντιμετωπίζουν το πολύ οξυμένο πρόβλημα σε σχέση με τους άλλους δημότες. Όχι ότι δεν αντιμετωπίζουν και αυτοί, αλλά εδώ είναι πολύ πιο οξυμένο το πρόβλημα των απορριμμάτων. Μια ενημέρωση για το τι υπάρχει μέχρι τώρα, τι σχέδια έχουν γίνει για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους και Ναυπλίου, που στην ουσία θα ξαναφέρουν τα σκουπίδια και του Ναυπλίου στη χωματερή εδώ που είναι στα σύνορα της Νέας Κύου, και γενικότερα τις θέσεις μας για το ζήτημα αυτό που είναι τόσο σοβαρό και απασχολεί όχι μόνο το Δήμο μας, αλλά όλους τους Δήμους της Ανατολικής Πελοποννήσου. Τι θα προτείνετε? Πιστεύουμε ότι εσκεμμένα το ζήτημα έχει φτάσει μέχρι εδώ, σκόπιμα δηλαδή, και οργανωμένα έχουν φέρει το ζήτημα μέχρι εδώ, έρχοντας τεράστιες ευθύνες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σημερινοί, και οι πρώην νομάρχες, αντιπεριφερειάρχες, ο περιφερειάρχης στην κύρια και βασική ευθύνη, αλλά και η δήμαρχη, είπαμε, η σημερινή δημοτική αρχή. Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο μέχρι ο κόσμος να φτάσει σε σημείο που να μην μπορεί να αντέξει άλλο και να πει ας τα πάρει οποιοδήποτε με οποιοδήποτε κόστος. Εκτός αυτού, περιμένουν να πρημοδοτήσουν και με έτοιμες εγκαταστάσεις την τέρνα ή όποια τέρνα τελικά φτάσει να αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων, βγάζοντας τεράστια κέρδη χωρίς να βάλει ευρώ από την τσέπη της, αλλά και με επικίνδυνες για το περιβάλλον μεθόδους. Εμείς θα αναπτύξουμε τη δική μας θέση, που συνοπτικά είναι δημόσιος φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων με ανακύκλωση, πρώτα απ' όλα βέβαια διαχωρισμός και διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, και θα θάβεται το πολύ μικρό υπόλοιμο που θα απομένει. Όλες οι άλλες μεθόδοι πιστεύουμε ότι δεν είναι για τα λαϊκά συμφέροντα, το ακριβώς αντίθετο είναι για τις τσέπες μερικών. Τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία η νέα μονάδα παραγωγής ρεύματος συνδυασμένου κύκλου στο ενεργειακό κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών Θερμικών Σταθμών της ΔΕΗ, Φώτη Καραγιάννη. Η νέα μονάδα φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη πρόκειται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία συνδυασμένου κύκλου στο ενεργειακό κέντρο της ΔΕΗ Μεγαλόπολης. Η πέμπτη μονάδα πρόκειται να τεθεί τη Δευτέρα σε λειτουργία, αλλά όπως τόνισε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Μελετών Θερμικών Σταθμών της ΔΕΗ Μεγαλόπολης, Φώτιος Καραγιάννης, αυτό δεν έγινε λόγω κάποιων παιδικών ασθενειών, είπε χαρακτηριστικά. Είπε ότι ήταν προγραμματισμένο να γίνουν ορισμένα πράγματα, αλλά για να δουλέψει πρέπει να δουλέψουν πρώτα τα υποσυστήματα. Δηλαδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση των δοκιμών, και τέτοια προβλήματα ήταν αναμενόμενα. Αυτά ονόμασε παιδικές ασθένειες, τα οποία δεν είπε συγκεκριμένα τι προβλήματα ήταν αυτά. Ανέφερε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, ειδικότερα είπε ότι δούλεψαν οι αεροστρόβιλοι και συγχρονίστηκαν με το σύστημα, και πλέον αυτό που μένει είναι να μπουν σε λειτουργία οι λέβητες, οι οποίοι πρώτα πρέπει να καθαριστούν. Mm-hmm. Οι αεροστρόβιλοι δώσαν 2 MW ο καθένας ενέργεια. Και αυτά ήταν έτσι τα γενικότερα χαρακτηριστικά που είπε για τη μονάδα. Οπότε πότε θα μπει σε λειτουργία, την ερχόμενη Δευτέρα? Δεν έχει πει συγκεκριμένα ποια μέρα, αλλά είπε τις επόμενες μέρες. Λογικά μέσα στη βδομάδα, εφόσον είπε το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα στη βδομάδα θα τεθεί σε λειτουργία, θα το ξαναπούμε αυτό το θέμα. Πρόκειται δηλαδή για ενέργεια από ανεμογεννήτριες, για να καταλάβω.
τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν τα ανέλησε, γιατί ήταν και δύσκολο να τα καταλάβει και κάποιος ο οποίος δεν ξέρει. Είπε ότι οι αεροστρόβιλοι συγχρονίστηκαν με το σύστημα και ότι πλέον το μόνο που μένει είναι να μπουν σε λειτουργία οι Λέβητες. Α, μίλησες για μονάδα φυσικού αερίου, επομένως, μάλιστα, μάλιστα. Ναι, είναι μονάδα φυσικού αερίου που θα λειτουργήσει πέμπτη μονάδα στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης. Μάλιστα. Να πούμε ότι πριν ένα εξάμηνο, ένα θέμα που έθεσε το Σωματείο Ρηχείων Σταθμών της ΔΕΗ Μεγαλόπολης προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ ήταν η επάνδρωση με τεχνικό προσωπικό. Συγκεκριμένα ζήτησαν μόνιμο τεχνικό προσωπικό, ούτως ώστε να μπορέσει να δουλέψει πέμπτη μονάδα, τουλάχιστον 20 άτομα, γιατί πριν ένα χρόνο διατέθηκαν 3 εργαζόμενοι από την τέταρτη μονάδα και 11 από την τρίτη για εκπαίδευση, ούτως ώστε να δουλέψουν στην πέμπτη μονάδα. Οι 5 από τους 11 της τρίτης μονάδας διέκοψαν την εκπαίδευσή τους, οπότε σίγουρα αναγκαίο είναι και το προσωπικό για να δουλέψει αυτή η μονάδα. Ασφάλως, δεν αρκεί δηλαδή μόνο να λειτουργήσουν τα μηχανήματα που αναφέραμε. Χρειάζεται και το προσωπικό, μάλιστα. Είναι σαφές. Η διοίκηση του ΟΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πληρωμή των δόσεων για όσους έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και την προθεσμία καταβολής. Ο ΟΑΕ κάνει γνωστό ότι την 5η 30 Τετάρτου 2015 καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης νόμου 41-52 του 2013 μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού και τυχόν ανεξόφλητη δόση της 31η 3η 2015. Υπενθυμίζεται ότι η ανεξόφλητη δόση καταβάλλεται προς αυξημένη κατά 15%. Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους για την εξόφληση της δόσης κατά την ώρα εκτέλεση παγίων εντολών τη τράπεζα επιλογή του. Για την προστασία των ασφαλιστικών σα δικαιωμάτων, προτείνεται η ύπαρξη επαρκού υπολείπου από την προηγούμενη μέρα. Ο νέο πρόεδρο τη Δημοτική Κοινότητα Νέα Κιού, Νίκο Μουτάφη, κάλεσε όλου του φορεί τη πόλη στην έδρα τη Δημοτική Κοινότητα το απόγευμα τη Τρίτη και του ζήτησε να επιδείξουν εθελοντισμό και κοινή προσπάθεια για να κατορθώσουν να προωθήσουν τα προβλήματα του τόπου. Πράγματι σήμερα είχαμε μία συγκέντρωση γνωριμίας με τους φορείς της Νέας Κίου. Τους ενημέρωσα για το πώς εγώ ανέλαβα πρόεδρος της Νέας Κίου μετά τις δύο παραιτήσεις των συναδέλφων, του κυρίου Αθανασόπουλου και της κυρίας Γαριφαλιάς Χατζικωνσταντίνου. Και αφού τους ενημέρωσα για αυτά τα θέματα, μετά είχαμε μία επικοδομητική συζήτηση στα θέματα και τα προβλήματα που αφορούν την κοινότητα της Νέας Κίου. Η συζήτηση ήταν σε καλό επίπεδο. Είχαμε πολλές προτάσεις, συμφωνήσαμε σε κάποια πράγματα συνεργασίας, θα συνεργαστούμε και θα βοηθήσουν οι σύλλογοι σε όποιο θέμα παρουσιαστεί στην κοινότητά μας. Εμείς από την πλευρά μας θα τους βοηθήσουμε στα πολιτιστικά τους εν ώψη του ερχόμενου καλοκαιριού και γενικά νομίζω ότι θα έχουμε μια άψογη συνεργασία για το καλό της τοπικής κοινότητας της Νέας Κίου. Και δύο αντιδήμαρχοι που σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο γιατί είναι και από τη Νέα Κίου. Τι σας είπαν, σας βοηθήσουν? Με τους δύο αντιδήμαρχους έχουμε άψογη συνεργασία από τον καιρό που ανέλαβα εγώ εδώ και ένα μήνα. Βοηθούν σε ό,τι πρόβλημα παρουσιάζεται και αυτό ήταν ένα δείγμα της συνεργασίας που έχουμε. Η παρουσία τους απόψε εδώ. Συμμετείχαν και αυτοί στη συζήτηση, είπαν και αυτοί τις απόψεις τους. Πάμε όλοι μαζί για το καλό της Νέας Κίου. Το πιο σοβαρό πρόβλημα που θα λέγαμε ότι έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Κίου, ποιο θα ήταν. Σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η Νέα Κίου αυτή τη στιγμή είναι τα σκουπίδια. Ένα πρόβλημα που ταλανίζει χρόνια τον τόπο μας και όχι μόνο, αλλά η Νέα Κίος είναι πολύ κοντά στη Χαβούζα και με την πρώτη πυρκαγιά δέχεται όλη τη ρήπανση και όλη τον καπνό και τη μυρωδιά και τη μόλυνση τη δέχεται η Νέα Κίος. Σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κίου είναι τα σκουπίδια. Είναι η Χαβούζα. Ένα πρόβλημα το οποίο εδώ και χρόνια και δεκαετίες δεν δίνει κανείς τη λύση. Όσο αργά χθες το βράδυ συζητούνταν η διαμόρφωση του τελικού κειμένου με τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης που θα παρουσιάσει στην αυριανή έκτακτη σύνοδο κορυφής για το μεταναστευτικό πρωθυπουργός.
Ο Αλέξης Τσίπρας συνοδεύεται από την αναπληρώτρια Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου. Χθες το απόγευμα, για περισσότερες από 3 ώρες, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού συνεδρίαζαν για το θέμα ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Νίκος Βούτσης και οι αναπληρωτές Υπουργοί Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου και Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης. Η αναπληρώτρια Υπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε πακέτο προτάσεων και παρατηρήσεων επί των 10 σημείων που παρουσίασε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος στην πρόσφατη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, υπήρξε ενόχληση της ελληνικής κυβέρνησης, καθότι θεωρήθηκε ότι τα 10 σημεία ικανοποιούν κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, τα συμφέροντα της Ιταλίας. Σύμφωνα με στέλεχος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρουσιάστηκε στη χθεσινή σύσκεψη και πακέτο παρατηρήσεων της Ελλάς επί των σημείων Αβραμόπουλου, στο οποίο επίσης διατυπώνονται επιφυλάξεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους, αλλά και το αν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ελλάδας. Η ίδια πηγή επεσήμανε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ζητηθεί έκτακτη οικονομική βοήθεια, καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης των κονδυλίων ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν μείνει αναξιοποίητα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ανώτατος αξιωματικός της Ελλάς διευκρίνησε ότι η Ελλάδα προτίθεται να ζητήσει ενιαία στρατηγική διαχείριση όχι μόνο των θαλασσίων αλλά και των χερσαίων συνόρων, ενώ θα θέσει θέμα άσκησης διπλωματικών πιέσεων προς την Τουρκία για την εφαρμογή των πρωτοκόλων επανεισδοχής. Διευκρίνησε επιπλέον ότι η χώρα θα ταχθεί υπέρ της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, καθώς και υπέρ της ενεργοποίησης συνδέσμων στις χώρες αυτές, όπως πρότεινε ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Αντίθετα, επιφυλάξεις αναμένεται να διατυπώσει η ελληνική διπλωματική αποστολή σχετικά με πρόταση για αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων σε χώρες προέλευσης παράτυπων μεταναστών. Θα συζητηθεί και το θέμα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα κατατομής βαρών μη υποχρεώσεων στα κράτη-μέλη όσον αφορά παράτυπους μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Έτοιμος είναι ο Δήμος Τρίπολης όσον αφορά τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών, μιας και η καλοκαιρινή περίοδος είναι πρώτων πυλών, σύμφωνα με τον υπεύθυνο τύπου του Δήμου Σωτήρη Παπαδημητρίου. Ο κ. Παπαδημητρίου συνέστησε σε όλους να προβούν σε καθαρισμό των οικοπαίδων τους, γιατί αν δεν το κάνουν, θα αναγκαστεί να το κάνει ο Δήμος με τη χρηματική επιβάρυνση του ιδιώτη. Εμείς ως υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Δήμου έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μας από τον Φεβρουάριο μήνα. Ήδη έχουμε κάνει 2 συσκέψεις, έχουμε κάνει και το συντονιστικό τοπικό όργανο σχετικά με την προετοιμασία της καλοκαιρινής περίοδου, της αντιπυρικής περίοδου. Ήδη έχουμε μοιράσει και ένα ενημερωτικό φυλάδιο με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε και τους συμπολίτες μας και συνδημότες μας για να μπορέσει να συμμετάσχει και αυτός στην προσπάθεια αυτή, να καθαρίσουν τα οικοπαιδά τους, τους κήπους τους, τις αυλές τους, να κόψουν τα δέντρα που βρίσκονται κοντά σε σπίτια αλλά και κοντά και στις περιουσίες τους, γιατί αν δεν γίνουν και αυτές οι ενέργειες, ό,τι προγραμματισμό και ό,τι χρήματα δαπανηθούν από το κράτος και από το δημόσιο να μπορέσουμε να είμαστε ετοιμότητα, όλο αυτό το οικοδόμημα αναιρείται και η προσπάθεια και θα απειληθούν εκ νέου ζωές, θα απειληθούν εκ νέου σπίτια, οικισμοί κλπ. Οπότε εμείς είμαστε σε μια διαδικασία αρχικά ευαισθητοποίησης και βέβαια όπως γνωρίζει ο κόσμος ότι αν από οικειοθελώς ο κόσμος δεν καθαρίσει από μόνοι τους αυτές τις ιδιωτικές, τα ιδιωτικά σημεία που προαναφέραμε, πλέον θα αναγκαστούμε να κάνουμε χρήση του ήδη ψηφισμένου κανονισμού από το Δήμο που μας υποχρεώνει να καθαρίσουμε εμείς σαν Δήμος, να προβούμε σε άμεσο καθαρισμό ως Δήμος και βέβαια να χρεώσουμε τους συνδημότες μας και τις εργασίες αλλά και το πρόστιμο. Εμείς δεν λέμε αυτό αυτή τη στιγμή, πιστεύουμε ότι ο κόσμος είναι με το μέρος μας, ο κόσμος θα πάρει το μήνυμα ότι θα πρέπει να συμμετάσχει εθελοντικά σε αυτές τις εργασίες και από μόνος του, χωρίς το φόβητρο του προστίμου ή των διάφορων χρεώσεων, θα προβεί σε αυτές τις απαιτούμενες ενέργειες. Την παραχώρηση στο Δήμο Κορινθίων του δημόσιου κτήματος στη θέση Κοκκόση στην παραλία της Αλμυρής, που αποτελεί υδροβιότοπο, διεκδικεί με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου από το Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ.
Πρόκειται για μια έκταση 33.605 τετραγωνικών μέτρων που συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη Ράμσαρ περί προστασίας των υγρότοπων και αποτελεί τη μοναδική πρόσβαση των κατοίκων προς την παραλία. Ειδικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου με την απόφασή του ζητά την μη πώληση του δημοσίου κτήματος ΒΚ2135 στο Κοκόσι Αλμυρίς Δημοτικής Κοινότητας Γαλαταγκίου σε οποιονδήποτε ιδιώτη, διότι αφενός μεν δεν θα προσφέρει τίποτα στην περιοχή, αφού απαγορεύεται η οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα στον υγρότοπο, αντίθετα θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στους κατοίκους και επισκέπτες με την αποκοπή τους από την παραλία. Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο διεκδικεί την δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα του κτήματος αυτού στο Δήμο Κορινθίων με σκοπό την αξιοποίησή του και συγκεκριμένα την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή πολυχώρου πολιτισμού με υπαίθριο θέατρο, την κατασκευή χώρων αναψυχής και την αναστήλωση και ανάδειξη του παλιού υδρόμυλου και του παλιού λινού. Να σημειώσουμε τέλος ότι στο δημόσιο αυτό κτήμα υπάρχουν πηγαία νερά που μεγάλο μέρος λιμνάζει την περιοχή, κτίσμα παλιού υδρόμυλου και παλιό λινό, του οποίου σώζονται μερικοί τείχοι και όπως επισημαίνεται από το Δήμο, η παραχώρηση θα αναβαθμίσει όχι μόνο τον συγκεκριμένο χώρο που παραμένει εγκαταλελειμμένος και αναξιοποιήτος, αλλά επίσης όλη την περιοχή, προσφέροντας έναν επιπλέον πόλο έλξης των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου μας. Πάγωσαν και εξοργίστηκαν οι κάτοικοι της Σπάρτης όταν, φτάνοντας στα μνήματα των αγαπημένων τους προσώπων, διαπίστωσαν βανδαλισμούς και κλοπές. Δεν είναι η πρώτη φορά που άγνωστοι δράστες θίγουν τα ιερά και τα όσια και οι πολίτες έχουν φτάσει στα όρια τους. Πού φτάσαμε, ρε παιδιά! Εμάς μας είχαν κλέψει την αρχή πάλι. Στο θάνατο της μάνας μου την ψυχραιμία μου τη διατήρησα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μάρτυρες. Τώρα δεν μπορώ. Είχαν αφήσει, είχαν πάει και είχαν αφήσει αυτό έξω. Το φάνη παραδοσιακό χάρη πήραν εκεί αυτό. Δεν το είχαν αφήσει το φάνη έξω το τέτοιο που είχε μέσα. Ναι. Εντάξει, που είχαν αξία φάνη. Να με, αυτό είπα εγώ. Να με, πήγα. Ενώ αυτό που είναι κάποιο που νιώθαν που είχε. Δεν βλάψαμε ποτέ κανέναν, δεν πειράξαμε κανέναν. Έλατε, έλατε. Τώρα και τους νεκρούς μας πειράζουν ακόμα, έτσι. Και τα αρθοδοκία και από εκεί, και από εκείνον τον τάφο. Και εδώ έχουν βγάλει υπομονή για να το κάνουμε, όταν έμεινε. Και ένα έχει πεταμένο εδώ πέρα. Και έχουν βάλει εδώ το να κουπέμε. Και ένα έχει πετάξει μέσα. Έχουν πάρει από δύο. Ναι, δύο. Τέσσερα από μένα. Και έχουν τάξει τα λουλούδια μέσα. Να, του τα δίνουν πλαστικά. Πρόσεξε να διαμάσουν. Ένα εδώ πέρα. Πήρανε το μπρούτζινο καντιλάκι και τα τέσσερα αρθοδοκία, δύο πάνω, δύο κάτω. Και στην παρακείμενο τάφο πήρανε και άλλα δύο αρθοδοκία. Αρπακούρε, διότι προλάβανε. Τα λουλούδια δεν το πέρα του φάνηκε. Για μία ακόμα φορά, άγνωστοι βεβήλωσαν τα ιερά και τα όσια. Δεύτερο νεκροταφείο Σπάρτης, 22 Απριλίου, και οι συγγενείς των νεκρών διαπιστώνουν κάτι που τους πληγώνει την καρδιά, τους θίγει και τους ενοχλεί. Πείτε μας τι συνέβη. Κύριε Μπόνο, δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από συγγενείς του παρακείμενου θανόντος ότι έχουν συμβεί φθορές στα μνήματα. Τρέξαμε και εμείς να δούμε τι συμβαίνει και διαπιστώσαμε ότι λείπουν τέσσερα μαρμάρινα ανθοδοχεία από το μνήμα της δικιάς μου μητέρας και ένα μπρούτζινο καντήλι που βρισκόταν στο κάτω μέρος του μνήματος. Φυσικά απορρίσαμε, εκνευριστήκαμε, γιατί κάποιοι δυστυχώς δεν σέβονται ούτε τη μνήμη των νεκρών. Τι να πω, δε, τέτοια στεναχώρια ειλικρινά να μην τη ζήσει κανείς. Εύχομαι και ελπίζω οι αρμόδιες αρχές, που φυσικά έχουμε όλη εμπιστοσύνη σε αυτές, να πράξουν τα δέοντα για να βρούνε αυτούς που πραγματικά δεν σέβονται τίποτα και κανέναν. Τι σας είπε ο Δήμαρχος που ήρθε? Ο Δήμαρχος εκδήλωσε το ενδιαφέρον του, ήρθε, είδε την κατάσταση και έγινε μια συζήτηση. Μήπως μπορεί να φωτιστεί και ο υπολοιπόμενος χώρος εδώ του νεκροταφείου στην προέκτασή του, αν και εφόσον ο φωτισμός δράσει αποτρεπτικά, τέλος πάντων, για τέτοιες ενέργειες αποτρόπες και στο μέλλον. Γιατί δυστυχώς, όπως φαίνεται, στην εποχή που ζούμε, τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει και μελλοντικές παρόμοιες ενέργειες. Από ό,τι σας βλέπω, δεν είναι μόνο η υλική ζημιά αυτό που σας έχει πειράξει. Η υλική ζημιά είναι το τελευταίο, κύριε Μπόνο. Είναι η παντελής έλλειψη σεβασμού στους νεκρούς. Είμαστε χώρα που κάποτε δώσαμε πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Και τώρα δεν σεβόμαστε ούτε τους νεκρούς μας, δυστυχώς. Στο κέμφ Ναυπλίου ή αλλιώς στο στρατόπεδο του Συνταγματάρχη Ζησιμόπουλου, πραγματοποιήθηκε σήμερα, ανήμερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου, τελετή για τη μνήμη του προστάτη Αγίου του στρατού Ξηράς,
στην οποία χωροστάτησε ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Αργολίδας κ. Νεκτάριος. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με όλες τις πρέπουσες τιμές που γνωρίζει να αποδίδει ο στρατός μας, ενώ ακολούθησε ξενάγηση στους παρευρισκόμενους από τον ανώτατο διοικητή φρουράς ναυπλίου Ανδρέα Κορονάκη στην έκθεση όπλων και τα τελευταία αποκτήματα του στρατού μας. Σήμερα γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου, του προστάτη του στρατού Ξηράς, του οποίου η εικόνα και η όψη οδήγησε τις ένοπλες δυνάμεις σε νικηφόρες μάχες. Άλλωστε και στις πολεμικές σημαίες απεικονίζεται η εικόνα του Αγίου Γεωργίου σκοτώνοντας το δράκο που απεικονίζει τους εχθρούς του έθνους μας. Χρόνια πολλά σε όλους και χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες. Προστατούντος Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Καλίνικου και με τη δέουσα λαμπρότητα τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ναυπλίου για την εορτή του Αγίου. Παράλληλα, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στα Λευκά και Ναυπλίου μετά τον Εσπερινό, πραγματοποιήθηκε περιφορά της εικόνας, συνοδεία λόγων, έθιμο που αναβίωσε τα δύο τελευταία χρόνια στο χωριό. Τώρα δύο χρόνια το έχουμε κάνει εδώ πέρα. Και παλαιότερα. Παλιά δεν θυμάμαι, γιατί εγώ είμαι από ξένο χωριό, γαμπρός είμαι εδώ πέρα και δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα. Πάντως όμως έχει γίνει τώρα 2-3 χρόνια, είναι πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικότατο. Περιφορά της εικόνας. Την περιφορά της εικόνας, ναι. Παλιά την εικόνα την παίρναμε, που, στα πόδια την παίρναμε χωρίς άλογα. Παίρναμε εδώ την εικόνα, γιατί ήταν στην Παναγία πάνω στο χωριό, που ήταν ο Μακάρης ο Παπαλευθέρης και ήμουν εγώ επίτροπος, παίρναμε εδώ στα πόδια. Γινόταν ο χαμός και καίγαμε και το Γιούδα, ας πούμε, την εποχή εκεί. Ωραίο είναι, ό,τι κάνει, ό,τι γίνεται, καλό είναι. Από την παράδοση καλό είναι, ναι, καλό. Γεωργίου, αύριο πολύ σκοπό. Βέβαια, ναι, αυτό είναι. Εγώ πρώτη φορά, ναι, τα έχω δει. Είναι ένα εντυπωσιακό έθιμο που, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να συνεχιστεί με κάθε προσπάθεια, κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Φέρνουν αυτά τα άλογα εδώ πέρα, γίνεται η περιφορά της εικόνας και ο κόσμος
Αναφέρεται σε μια άλλη εποχή, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να συνεχιστεί. Είναι πάρα πολύ ωραία και εντάξει, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί στην παρέα. Είναι δύσκολο να υπέβεις το άλογο και να περιφέρεις σε εικόνα στο χώρο? Όχι, απλά λίγο με τα άλλα άλογα πρέπει να προσέξουμε, αλλά εντάξει, νομίζω θα γίνει. Χριστός Ανέστη, εύχομαι Άγιος Γεώργιος να χαρίζει ειρήνη, υγεία και αγάπη σε όλους. Και εδώ στους άρχοντες εδώ πέρα της ενορίας μας, στα Λευκά, και να τους δίνει δύναμη κάθε χρόνο να επιτελούμε αυτή την ωραία τάξη και αυτή την τελετή. Και αυτή η περιφορά τώρα με τα άλογα. Και η φορά με τα άλογα εκεί πέρα, τους ευχόμεθα να είναι όλοι καλά, να ακολουθήσουν την εικόνα μας. Και την Παναγία μας. Ιδιαίτερο ήταν το τελετουργικό της γιορτής του Αγίου Γεωργίου στον Φερόνιμο Ναό του Αγίου στα Περιώτικα Ναυπλίου, αφού μετά το Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό ακολούθησε περιφορά της εικόνας του Αγίου μέσα στο χωριό, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε παραδοσιακό λαϊκό πανηγύρι με ζωντανή ορχήστρα και τραγούδια και χορούς της λαϊκής μας παράδοσης. Το λαϊκό πανηγύρι έγινε στον αύριο χώρο της Εκκλησίας και τα έσοδα θα δοθούν για τις ανάγκες του ναού. Ενώ το Πάσχα, το εβραϊκό, το νομικό, ήταν απλά μια διάβαση, ένα πέρασμα, διότι αυτό σημαίνει κατά κυριολεξία η λέξη Πάσχα, πέρασμα. Από τη μία όχθη πλευρά της Ερυθράς Θαλάσσης στην άλλη, σωτήρια μεν, διότι από πίσω ακολουθούσε με φωνικές διαθέσεις ο Φαραώ, το νέο Πάσχα είναι ασυγκρίτως ανώτερο, το καινόν Πάσχα του Χριστού μας, είναι μια διάβαση, ένα πέρασμα από την φθορά στην αυθαρσία, από τα επίγεια στα επουράνια, από τον θάνατο στην Ανάσταση και στην αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Σήμερα η εορτή του Αγίου Γεωργίου, παραμονή, και αύριο η ανήμερα του Αγίου Γεωργίου. Προσκαλέσαμε τον κόσμο όχι απλά να προσευχηθεί στον Άγιο Γεώργιο, αλλά και να τον, να τον ευχαριστήσει με χαρά και γέλιο και χορό και μουσική. Να τον ευχαριστήσει για όλα όσα προσφέρει στο χωριό μας με την προστασία του. Να είστε καλά όλοι, χρόνια πολλά. Θα τραγουδήσουμε παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια. Αυτό θέλει η Ελλάδα, αυτό θέλουν όλοι οι Έλληνες. Έχει γυρίσει το δημοτικό τραγούδι πλέον. Το ακούνε όλοι και οι νεολαίοι και εμείς νέοι είμαστε και το υποστηρίζουμε όσο μπορούμε και ακολουθούμε τους παλιούς τραγουδιστές. Με το συγκρότημα λοιπόν όλο σήμερα, ναι, θα ψυχαγωγήσετε εδώ τον κόσμο. Βεβαίως. Με γνήσια παραδοσιακά τραγούδια. Γνήσια παραδοσιακά τραγούδια, έτσι όπως το είπατε. Ναι. Oh.
κάθε χρόνο την παραμονή της εορτής του Αγίου Γεωργίου γιορτάστηκε και με περισσή λαμπρότητα και κατάνοιξη ο τροπεοφόρος μεγαλομάρτυρας Άγιος Γεώργιος και στην Αρκαδία. Ένα από τα χωριά που κρατά το έθιμο είναι η Καμενίτσα Γορτινίας, όπου βρέθηκε αρκετός κόσμος. Αφού τελέστη η Θεία Λειτουργία, ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας στο χωριό και παραδοσιακό γλέντι. Το τρίτο περιφερειακό καρδιολογικό συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας πραγματοποιείται στον Άφλιο 24 και 25 Απριλίου σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αργολίδας. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και ο Δήμος Ναυπλιαίων καταδεικνύουν την ευαισθησία τους για την πρόληψη της υγείας των πολιτών και οργανώνουν παράλληλες με το συνέδριο δράσεις με εκπαίδευση πολιτών στον χώρο του Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου και ενημερωτικές ομιλίες για το κοινό στο ξενοδοχείο Αμαλίας σχετικές με την πρόληψη καρδιοαγγειακών παθήσεων. Εκτός εξαγγελίας του στα πλαίσια της ενημέρωσης των Δημοτών, αποφάσισε να, και ειδικά σε φλέγοντα ζητήματα που αφορούν και την καθημερινότητα, αλλά ακόμα περισσότερο την υγεία των Δημοτών, αποφάσισε να συνδιοργανώσει μαζί με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα γίνουν αύριο 24 του μηνός, ημέρα Παρασκευή. Και για να εξηγηθώ, αύριο το μεσημέρι, 1 η ώρα, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου, από εξειδικευμένους γιατρούς, στα πλαίσια άλλωστε και του τριήμερου συνέδριου που έχουν εδώ στο Αμαλία, γιατί επέλεξαν την πόλη του Ναυπλίου για να διοργανώσουν το φετινό τους συνέδριο, θα ενημερώσουν οι εξειδικευμένοι γιατροί για τις πρώτες βοήθειες, τις σύγχρονες μεθόδους, πάνω σε ανθρώπινα ομοιώματα, πενιδωτές. Και η ενημέρωση θα είναι βέβαια, θα αφορά μια διαδικασία η οποία τελικά θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι όταν γνωρίζουμε τον σωστό τρόπο να αντιμετωπίσουμε κάποιο περιστατικό, ότι σώζουμε συγχρόνως και μια ανθρώπινη ζωή. Άρα είναι πολύ σημαντική, θα έλεγα, η ενημέρωση η οποία θα γίνει αύριο το μεσημέρι στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου. Είναι ανοιχτή η προσέλευση, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει, άλλωστε και αυτό γίνεται, όπως προείπαμε, στα πλαίσια της ενημέρωσης των Δημοτών. Το απόγευμα, στο Αμαλία, σε 6,5 ώρα. Οι επιφανείς καρδιολόγοι της χώρας μας, οι οποίοι συμμετέχουν και στο τριήμερο συνέδριό τους, θα μιλήσουν για το έμφραγμα του μυοκαρδίου, για την πρόληψη και όλα αυτά τέλος πάντων πρέπει να αποφεύγουμε ή τέλος πάντων να αντιμετωπίζουμε όταν υπάρξει μια τέτοια περίπτωση, είτε στο οικογενειακό μας περιβάλλον, είτε σε εμάς τους ίδιους, είτε σε οποιονδήποτε άλλον. Άρα και αυτά, και αυτή είναι μια ενημέρωση πάρα πολύ σημαντική, που νομίζω ότι καλό είναι να την παρακολουθήσουμε όλοι. Είναι ανοιχτή και εκεί για το κοινό αυτή η συνάντηση και επαναλαμβάνω για να ακουστεί άλλη μια φορά ότι μία δράση αφορά στη 1 η ώρα το μεσημέρι στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου και έχει σχέση με τις πρώτες βοήθειες και η δεύτερη 6,5 ώρα στο ξενοδοχείο Αμαλία, ανοιχτές και 2 συγκεντρώσεις και αφορούν το έμφραγμα του μυοκαρδίου και σχετικά ό,τι έχει σχέση με την καρδιά μας. Συνεδριάζει εκτέκτος τη Δευτέρα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος για το πρόβλημα ρευστότητας του ΕΟΠΗ, ενώ η διοίκηση του οργανισμού επεξεργάζεται σχέδιο μερικής εξόβλησης των οφειλωμένων φαρμακοποιούς.
Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Κωνσταντίνος Λουράντος, τόνισε ότι η πολιτεία οφείλει να βάλει τις άμεσες προτεραιότητές της για το φάρμακο. Όπως ανέφερε, αν τα φαρμακεία δεν εξοφληθούν, δεν μπορούν να προμηθευτούν φάρμακα που ήδη διαθέτουν στους ασφαλισμένους με πίστοση. Σύμφωνα με εφημερίδα, σχέδιο μερικής εξόφλησης των οφειλωμένων στους φαρμακοποιούς για συνταγές του περασμένου Φεβρουαρίου επεξεργάζεται ο ΕΟΠΗ. Το πρόβλημα λευστότητας που αντιμετωπίζει δεν επιτρέπει στον οργανισμό να καταβάλει το σύνολο της οφειλής 160 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς τα ταμεία του δεν βρίσκονται περισσότερα από 70 εκατομμύρια ως το τέλος του μήνα. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει στο μεταξύ κρατική χρηματοδότηση, η διοίκηση του οργανισμού εξετάζει το ενδεχόμενο να πληρώσει το 50% των οφειλωμένων στα μέσα Μαΐου. Το ενδεχόμενο αυτό προκαλεί την αντίδραση των φαρμακοποιών και των λοιπών φορέων διακινήσεις του φαρμάκου. Ο ασφαλιστικός φορέας βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση οικονομικής ασφυξίας, καθώς δεν έχει πάρει την κρατική χρηματοδότηση για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Την ίδια στιγμή έχει κλείσει η στρόφη για τις χρηματοδότησεις και από τους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης. Το ποσό των 43 εκατομμυρίων ευρώ που λαμβάνει ο ασφαλιστικός οργανισμός μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για την κάλυψη των παροχών του δεν εκταμιεύτηκε ούτε τον Φεβρουάριο ούτε τον Μάρτιο, προκαλώντας εμπλοκή στην εξόφληση, αλλά και πολλά ερωτηματικά σχετικά με την εξέλιξη αυτή. Παράλληλα, ο ΕΟΠΗ έπρεπε να είχε πάρει 650 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο δίμηνο του έτους από τα ασφαλιστικά ταμεία τις εισφορές των ασφαλισμένων για την περίθαλψη, αλλά πήρε μόλις 250 εκατομμύρια ευρώ. Επιστημονική μερίδα πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου με θέμα σπάνιες παθήσεις και ορφανά φάρμακα στην καθημερινή κλινική πράξη. Οι συγητές της ήταν ο διδάκτορ φαρμακευτικής και γενικός γραμματέας ΕΣΠΟΦ Αντώνης Αυγερινός, ο οποίος μίλησε για την πρόσβαση ασθενών με σπάνια πάθηση στα ορφανά φάρμακα, καθώς επίσης τόνισε ότι περίπου 800.000 Έλληνες πάσχουν από κάποια σπάνια νόσο. Η Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων ιδρύθηκε σχετικά πρόσφατα το 2011 και αποτελείται κυρίως από γιατρούς αλλά και λοιπούς επιστήμονες των επιστήμων υγείας, οι οποίοι όμως έχουν κύρια ενασχόληση, γνώση, εμπειρία με σπάνιες παθήσεις και ορφανά φάρμακα. Οι σπάνιες παθήσεις είναι σήμερα πραγματικά πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, γιατί 800 τουλάχιστον χιλιάδες Έλληνες πάσχουν από μια σπάνια πάθηση και βεβαίως χιλιάδες από εμάς δεν γνωρίζουμε ότι στο DNA μας έχουμε μια σπάνια πάθηση. Υπάρχουν 6.000 έως 8.000 σπάνιες παθήσεις σήμερα και δυστυχώς, σύμφωνα με ευρωπαϊκές εκτιμήσεις, το μέσος όρος κόστους θεραπείας επί ετησίας βάσεως φτάνει τις 32.500 ευρώ. Και να τονίσω ότι μία σπάνια πάθηση μπορεί να απαιτήσει από 6.000 μέχρι 500.000 ευρώ θεραπείας. Τα ορφανά φάρμακα τα οποία υπάρχουν και χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των σπανίων παθήσεων λέγονται έτσι ορφανά φάρμακα γιατί δεν υιοθετούνται εύκολα από τις διεθνείς φαρμακοβιομηχανίες καθώς το κόστος ανάπτυξης δυστυχώς δεν εξισορροπείται από το ανάλογο κέρδος που προσδοκούν λόγω του ότι έχουν μικρό αριθμό ασθενών. Ως εκ τούτου έχουν αναπτυχθεί τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και στην Ευρώπη από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ειδικά κίνητρα για τη φαρμακευτική βιομηχανία προκειμένου να μπορούν να ασχολούνται πιο συστηματικά, πιο σοβαρά και σε μια συνεχή βάση με την όσο το δυνατόν καλύτερη σχεδίαση και ανάπτυξη ορφανών φαρμάκων τα οποία παίζουν καταλυτικό ρόλο για την θεραπεία, αν όχι πραγματική θεραπεία, έστω τη συμπτωματική ανακούφιση των ανθρώπων που πάσχουν από σπάνιες παθήσεις. Σήμερα στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 45 ορφανά φάρμακα με άδεια εγκρίσεως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει περίπου 75, 17 φάρμακα εισάγονται από το ΙΦΕΤ, 34 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υστερούμε πάρα πολύ στην Ελλάδα βεβαίως από τη σχετική νομοθεσία η οποία θα διευκολύνει σήμερα με την σοβαρή οικονομική κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας τους ασθενείς αυτούς που πάσχουν από σπάνιες παθήσεις προκειμένου να έχουν εύκολη πρόσβαση όχι μόνο στα ορφανά φάρμακα αλλά και στις καινοτόμες θεραπείες που διαρκώς αναπτύσσονται για τη θεραπεία των σπανίων παθήσεων. Κατά μέσο όρο, κάθε εβδομάδα στη Διεθνή Ιατρική Βιβλιογραφία του
τουλάχιστον 5 νέες σπάνιες παθήσεις αναπτύσσονται όσον αφορά τη διάγνωση και την θεραπεία τους. Να σας πω επίσης χαρακτηριστικά ότι εντός του 2014 για την αγορά ορφανών φαρμάκων παγκοσμίως διατέθησαν 112 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έγκαιρη και έγκαιρη διάγνωση των σπανίων παθήσεων είναι, θα έλεγα, το καταλυτικό για μας σημείο στο οποίο επιμένουμε και πρέπει να επιμείνει η πολιτεία για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ανοίγει την αυλαία του το 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου στην Κόρινθος 27, 28 και 29 Απριλίου, Αρρωγός και φέτος ο Δήμος Κορινθίων. Για το συγκεκριμένο θέμα μας μιλάει ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός και ο συντενιστής του φεστιβάλ Παύλος Καράγιωργας. Για 8η συνεχή χρονιά περιμένουμε με αγωνία να ανοίξει η αυλαία του 8ου Μαθητικού Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος μας σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και με τη βοήθεια τη σημαντική του Παύλου του Καράγιωργα που είναι η ψυχή αυτού του Μαθητικού Φεστιβάλ. Ο Παύλος ο Καράγιωργας μας βοηθάει κάθε χρόνο άφιλο κερδός για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου. Μαθητές, οι καθηγητές που τους βοηθούν για να στηθούν αυτές οι παραστάσεις θα έρθουν στην Κόρινθο, θα υπάρχουν τρεις παραστάσεις, θα τα πει ο κύριος Καράγιωργας σε λίγο, τρεις παραστάσεις οι οποίες πιστεύω για άλλη μία φορά θα δικαιώσουν όσους επιλέξουν να έρθουν μικρούς, μικροί ή μεγάλοι, να έρθουν να δουν αυτές τις παραστάσεις. Γιατί δεν σας κρύβω ότι όσοι έρχονται εντυπωσιάζονται από την ποιότητα αυτών των παραστάσεων, βλέπουν παιδιά έφηβους να παίζουν πολύ καλύτερα πολλές φορές και από μεγάλους, να εκπέμπουν μηνύματα διαχρονικά, μηνύματα που πραγματικά τα εκπέμπουν με τον καλύτερο τρόπο οι μαθητές. Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που η χώρα μας έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια, είναι μια ακτίδα φωτός, θα έλεγα, αυτό το μαθητικό φεστιβάλ. Μας δίνει αισιοδοξία ότι τα επόμενα χρόνια τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Αυτή η νέα γενιά, πιστεύουμε όλοι ότι θα είναι η γενιά που θα ανορθώσει και πάλι τη χώρα, γι' αυτό και βλέπουμε κάθε χρονιά με αισιοδοξία αυτό το οποίο κάνουμε, με ικανοποίηση, θέλουμε να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί γιατί το θέλει και ο Δήμος, το θέλει και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τη βοήθεια του Παύλου του Καράγιωργα που ευχόμαστε να τον έχει ο Θεός καλά για πολλές δεκαετίες για να μας στηρίζει, αλλά θα το κάνουμε γιατί το θέλουν και οι Κορίνθιες και οι Κορίνθιοι που γεμίζουν αυτές τις μέρες τις αίθουσες του θεάτρου, του δημοτικού μας θεάτρου. Τρεις μέρες λοιπόν, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, να σας καλέσω και εγώ ως Δήμαρχος να είστε εκεί, τι ώρα περίπου, είναι 8. Στις 8 η ώρα, να είστε όλοι εκεί, να στείλουμε ζεστά χειροκροτήματα στα παιδιά, να στείλουμε ένα χειροκρότημα που θα είναι μια αναγνώριση για το ό,τι έχουν κάνει. Και αυτό που θα παρουσιάσουν θα δείτε ότι είναι πολύ όμορφο και είναι προϊόν αγώνα μεγάλου που έχουν κάνει τα παιδιά και οι καθηγητές οι οποίοι στηρίζουν αυτές τις παραστάσεις. Κύριε Καράγιωργα, κλείνοντας, να ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά για αυτό που έχουμε αναλάβει και υλοποιούμε κάθε χρόνο και το κάνουμε και φέτος για 8η συνεχή χρονιά. Να πω και εγώ ότι η ιδέα για την διοργάνωση και λειτουργία του μαθητικού φεστιβάλ είναι ξεκάθαρο ότι ήταν του Δήμαρχου. Τότε, πριν από 8 χρόνια, σε μια κουβέντα που είχαμε, έβαλε αυτό το θέμα. Και 8 χρόνια τώρα στέκεται ακριβώς στις ίδιες θέσεις όπως αυτές που είχαν ξεκινήσει. Συμφωνώ και εγώ ότι τα προβλήματα τα οικονομικά έχουν επηρεάσει καθηγητές και μαθητές, οικογένειες και τους πάντες και τα πάντα. Όμως, λέω για άλλη μια φορά ότι η κρίση αυτή που περνάμε στην Ελλάδα αργά ή γρήγορα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα τελειώσει ή έτσι ή αλλιώς. Η κρίση όμως που υπάρχει στον πολιτισμό θα αργήσει να σηκώσει κεφάλι. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι στο φεστιβάλ αυτό τρία σχολεία δυνατά
με φοβερά έργα. Εμείς που ασχολούμαστε με το θέατρο καταλαβαίνουμε τι θα πει δύο γυμνάσια να ετοιμάζουν το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. Δηλαδή είναι προχωρημένες σκέψεις των καθηγητών και των μαθητών και μαθητριών. Τι θέλουν να μας πούνε αυτά τα παιδιά με αυτό το σημαντικότατο έργο. Βλέπουμε ότι υπάρχει το έργο «Οι Τροάδες», άλλο σημαντικό έργο, όπου μιλάνε για τα μεγάλα και για τα μικρά προβλήματα της ζωής των ανθρώπων από τους αρχαίους τραγωδίους μέχρι σήμερα. Το κλειστό γυμναστήριο του Χιλιομοδίου θα αποδειχθεί πολύ μικρό για να φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νότιου Ελλάδας στην Big Μαχία. Συμμετοχή έχουν δηλώσει μεταξύ άλλων οι ομάδες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 24 έως και τις 27 Απριλίου. Για το θέμα μας μιλά ο πρόεδρος της κοινότητας Χιλιομοδίου, Δημήτρης Μπίτζιος. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Παρασκευή το πρόγραμμα ξεκινά στις 4.30 το απόγευμα, περίπου 5 ώρες μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Έχουν ξεπεράσει τους 150 αθλητές, έχουν φτάσει στους 180. Με σωματεία, όπως έχετε δει, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, από Κρήτη κλπ. Αυτό το πρόγραμμα είναι Παρασκευή Σάββατο από 4.30 μέχρι τις 9.30. Κυριακή Δευτέρα, το οποίο θα έρθουν και οι Ολυμπιονίκες. Το πρόγραμμα ξεκινάει 11.30 το πρωί. Πιστεύω να φτάσει μέχρι τις 3, δεν έχω και εμπειρία. Αυτό πιστεύω μέχρι τις 3 το μεσημέρι 4. Θα ήθελα να ειδοποιήσω όποιοι θα έρθουν να δουν τους αγώνες να έρθουν λίγο πιο νωρίς για να εξασφαλίσουν μια θέση, γιατί θα γίνεται συνοστισμό. Είναι ελεύθερα είσοδο. Θα υπάρχει ένα, αν θα υπάρχει μια είσοδο των 3 ευρώ για, σαν συμβολή για βοήθεια προς το σύλλογο που θα υπάρχει, είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Δεν έχει ξανά, πιστεύω, ξανά έχει γίνει συμπόσιμο πιο εδώ στην Κορινθία. Να έχουμε ένα Ολυμπιακό άθλημα και είναι καλό να... Για τον νομό μας πιστεύω είναι κάτι καλό, έτσι δεν... Συν θα έχουμε τα ξενοδοχεία, να ξέρετε εδώ τα δύο ξενοδοχεία που έχουν δώσει, το οποίο είναι γεμάτα. Έχουν ξεκινήσει τώρα, έχουν φτάσει. Κλείσανε και Λουτράκι και στον Ιστούμα από ό,τι ξέρω. Και προχωράμε. Αυτή η εβδομάδα είναι το πιο μεγάλο. Θα το δείτε και αυτό, αυτή μέχρι Παρασκευή θα δείτε και τον κόσμο. Το πρώτο Band Festival θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο από το Δήμο Ναυπλίων και το ΔΟΠΑΤ στην πλατεία Συντάγματος, με συμμετοχή φιλαρμονικών από διάφορες περιοχές. Αναλυτικά για το πρόγραμμα της διοργάνωσης μας ενημερώνουν κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν η πρόεδρος του ΔΟΠΑΤ Πόπη Καλκούνου και ο μαέστρος Θεοδόσης Αντωνιάδης. Ο Δήμος Ναυπλίων και ο ΔΟΠΑΤ εδώ και ένα χρόνο προσπαθούν να θεσμοθετήσουν μεγάλες εκδηλώσεις που αναπτύσσονται κυρίως στον εξωτερικό χώρο της πόλης, έχουμε πει πολλές φορές, αξιοποιώντας αυτό που λέμε πόλη σκηνικό. Πέρα λοιπόν από τους κλειστούς χώρους μνημεία που έχουμε εκδηλώσει και κυρίως μας υποβάλλει εποχή, όπως είναι οι χειμωνιάτικες μέρες, από την Άνοιξη και μετά ο στόχος μας είναι να συμβαίνουν πράγματα στην πόλη, μεγάλες διοργανώσεις, ώστε να μπορεί να ενδύνεται η επισκεψιμότητά της με αυτή τη λογική που την έχω αναφέρει και στο παρελθόν, σε αυτή την πόλη κάτι συμβαίνει. Μια τέτοια λοιπόν διοργάνωση, άρρηκτα συνεδεμένη με αυτό που λέμε ιστορικό κέντρο, γιατί η πόλη, το Άστι, είναι η Φιλαρμονική, είναι πολύ στενά συνεδεμένος ο ήχος της μπάντας, όπως συνηθίζεται να λέγεται, με πόλη σαν τον Ναύπλιο και όχι μόνο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο ο Δήμος Ναυπλίων, ο ΔΟΠΑΤ, σε συνεργασία με την Αρτίβα, μια εταιρεία με την οποία συνεργαστήκαμε και στο παρελθόν στο πλαίσιο του πρώτου φεστιβάλ των χοροδιακών συναντήσεων, διοργανώνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο μια πρώτη συνάντηση που στοχεύουμε να γίνει όσο το δυνατόν κάθε χρόνο και μεγαλύτερη, με φιλαρμονικές από διάφορα μέρη της Ελλάδος
και με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που, όπως είναι φυσικό, θα πλαισιώνεται από έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση, όπως είχε γίνει το χοροδιακό φεστιβάλ το Νοέμβριο που μας πέρασε και συμμετείχαν πάρα πολλές χοροδίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεκινάμε και ως Αλτίβα με συνεργασία από την αιγίδα του Δήμου Ναυπλίων και του ΔΟΠΑΤ, μια δεύτερη διοργάνωση και για πρώτη φορά στο Ναύπλιο γίνεται αυτό το φεστιβάλ της μπάντας. Συμμετέχουν ελληνικές μπάντες το Σάββατο και την Κυριακή 25 και 26 Απριλίου. Το Σάββατο θα συμμετάσχουν τρεις από το Μουσικό Σχολείο της Καρδίτσας, από την Καλλιθέα, από το Δήμο της Καλλιθέας και η δική μας του Δήμου Ναυπλίων, του ΔΟΠΑΤ. Την Κυριακή το πρόγραμμα περιέχει τέσσερις μπάντες, του Περιστερίου, του Δήμου Περιστερίου, του Δήμου της Τρίπολης, της Ερμιονίδας και του Μαρκοπούλου. Θα πρέπει να σας πω ότι εκτός από την παρουσίαση των προγραμμάτων που θα γίνει από πλευράς των φιλαρμονικών, των μπαντών, των σχημάτων, αν θέλετε, θα υπάρξει και παρέλαση των σχημάτων μέσα στην παλιά πόλη, τόσο το Σάββατο το βράδυ, όσο και την Κυριακή. Αναλυτικά θα πω ότι περίπου στις 7.30 θα ξεκινήσει η παρέλαση μέσα στην παλιά πόλη από τις τρεις φιλαρμονικές που συμμετέχουν το βράδυ του Σαββάτου στη σχετική εκδήλωση, στην πρώτη μέρα της εκδήλωσης του φεστιβάλ, του Ναύπλιο Αρτίβα πρώτου Band Festival. Και αμέσως μετά οι μπάντες θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα τους καλωσορίσουν οι αρχές, ο κύριος Δήμαρχος, και βεβαίως θα καλωσορίσουν τα σχήματα που θα έρθουν και αργότερα θα ανέβουν στη σκηνή για να αποδώσουν τα έργα τους. Την Κυριακή το πρόγραμμα στις 12.30 περίπου θα ξεκινήσει πάλι με παρέλαση από τις μπάντες, 12.30 το μεσημέρι, στην πόλη του Παλιού Ναυπλίου. Θα συγκεντρωθούν οι μπάντες μόλις τελειώσει η παρέλασή τους στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί η κάθε μία θα αποδώσει ένα μουσικό κομμάτι και θα τελειώσει έτσι το δεύτερο μέρος του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ όμως κλείνει το βράδυ της Κυριακής από τις 7.30 περίπου και πάλι στην πλατεία Συντάγματος, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου θα παρουσιαστούν οι μπάντες του Περιστερίου, της Τρίπολης, της Ερμιώνης και του Μαρκόπουλου. Θα πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό τον καιρό που γινόταν η συνεννόηση με όλους τους φορείς, τους αντίστοιχους, για να έρθουν να επισκεφθούν και να συμμετέχουν σε αυτή την πρώτη διοργάνωση, στο πρώτο φεστιβάλ μπάντας, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρετε, τα οικονομικά δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγον για το αν θα μετακινηθούν ακόμη οι μπάντες. Και φανταστείτε πόσο άσχημα είναι τα δεδομένα γενικότερα για τις μπάντες όταν τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα πρόβλημα. Αρκεί να σας πω, και αυτό πρέπει να το δηλώσω, ότι το 70% των διοικητικών συμβουλίων που πήρα ή των μαέστρων που είχαν μπάντες πριν από 5 χρόνια δεν υφίστανται. Υφίστανται περίπου οι 30%. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η δυσκολία. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν και θα έρθουν κοντά μας, θα βρεθούν κοντά μας και θα αποδώσουν έργα ξένων συνθετών, Ελλήνων συνθετών, σε ένα πρόγραμμα που θα ευχαριστήσει όποιον ακροατή και να είναι από κάτω, ακόμη και τον πιο δύσκολο. 11η Περιφερειακή Έκθεση Τοπικής, Παραγωγικής και Τουριστικής Φυσιογνωμίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοπλισμού Επιχειρήσεων και Κατοικίας, Αργολίδα 2015, που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αργολίδας από 6 έως 10 Μαΐου. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του νομού και της περιφέρειας δίνουν το παρόν στο βιομηχανικό χώρο του εργοστασίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Ναυπλίου Νέας Κίου. Η έκθεση που έγινε θεσμός φιλοξενεί και προβάλλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όλης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Επισκεφτείτε όλοι την έκθεση Αργολίδα 2015 από τις 6 έως τις 10 Μαΐου στο βιομηχανικό χώρο του εργοστασίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Ναυπλίου Νέας Κίου. Αργολίδα 2015. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ελληνικές εταιρείες επιπλέον χωρίς ελληνικά προϊόντα.
Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Κοινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές είναι τελικές. Σύνθετο από 290 ευρώ. Σαλόνι από 590. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 545 ευρώ. Μεταφορά τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Κοινιακός. Ηλιούπολη, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θρηβών 501 Ήλιον και στο κοινιακός.gr. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10 611. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Τώρα μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Για αύριο σε όλη τη χώρα αποβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη και στα πελάγη μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 8 έως 18 βαθμούς, στα δυτικά από 10 έως 20, στα υπόλοιπα ευρωτικά από 9 έως 20 και στα νησιά από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο αποβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε από το www.drtv.gr. Να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.